αυτό που οφείλω να διευκρινίσω είναι ότι το σημερινό webinar και γενικότερα αυτό το πρόγραμμα γίνεται στα πλαίσια των EEA Grants. Ο τίτλος του έργου μάλιστα είναι Necessary Legislative Adjustments to Promote Offshore Wind Energy in Greece. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Νορβηγική Πρεσβεία, η οποία υποστήριξε σε αυτό το έργο, αλλά και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία το ενέκρινε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, και θα ήθελα να τους δούμε στην οθόνη, τον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριε Σκάλκο, καλημέρα. Και έχουμε τον πρέσβη της Νορβηγίας, τον κύριο Φρόντε Όβερλαντ Άντερσεν, ο οποίος μας τιμεί με την παρουσία του. Mr. Ambassador, thank you very much for your presence. Many excuses for the Greek, but I hope that the translation is working today and you can follow the discussion. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σκάλκο, ο οποίος θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια και για το πρόγραμμα και για την πρωτοβουλία η οποία αναπτύσσουμε και για τη διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Σκάλκο, λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη, αγαπητέ φίλε Φρόντε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και προσωπικά τον Πρόεδρο, τον κύριο Λαδακάκο, και για την πρωτοβουλία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το πρώτο webinar για την αιωλική ενέργεια. Είναι σημαντικό ότι συζητούμε τέτοια ζητήματα στον δημόσιο διάλογο. Όπως γνωρίζετε, τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας είναι κάτι που το ανέδειξε προηγουμένως και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σκρέκας, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο γιατί είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες ένα βιώσιμο περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως αυτά της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και γιατί ο τομέας της ενέργειας είναι, επιτρέψτε μου να πω, κατεξοχήν τομέας που μπορεί να συμβάλλει στην άμεση ανάταξη της οικονομίας μετά από την περιπέτεια της πανδημίας που βιώνουμε όλοι, αλλά και μεσοπρόθεσμα να προσφέρει επενδύσεις αυξημένης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην γενικότερη αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Η Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, βαδίζει σήμερα με γοργούς ρυθμούς στον δρόμο προς την Ενεργειακή Ένωση. Οι πράσινες επενδύσεις και η καθαρή ενέργεια συνιστούν το μέσο για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αυτό το European Green Deal, όπως το αποκαλούμε, προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει έως το 2050 και μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2030 την πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρο. Η πρόσφατη πανδημία του COVID-19 όχι μόνο δεν ανέκοψε αυτή την πορεία, αντίθετα κατέδειξε τη σημασία να κινηθούμε με γρηγορότερους ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, περισσότερο ενεργειακά ασφαλές και περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την στρατηγική για την αξιοποίηση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Και σε αυτή τη στρατηγική, στην οποία πρωταγωνιστεί η Ευρώπη σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να απουσιάσει η χώρα μας. Αναφέρθηκε και μόλις προηγουμένως, νομίζω από τον κύριο Λαδακάκο, ότι πια το κόστος της ηλεκτρικής αιωλικής ενέργειας είναι απόλυτα ανταγωνιστικό προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Η αιωλική ηλεκτρική ενέργεια, εξ όσων γνωρίζουμε, πρόκειται τα επόμενα χρόνια να μειώσει το κόστος της ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, σε αυτήν την πορεία προς έναν ανταγωνιστικό οικονομικό τομέα, δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να απουσιάσει. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοβουλία όλων αυτών των πολιτικών. Έχουμε το αναθεωρημένο πλέον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το περίφημο ΕΣΕΚ, το οποίο είχε τροποποιηθεί και υιοθετηθεί πολύ πριν από την πανδημία του COVID-19. Πρόκειται για μια φιλόδοξη εθνική στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία με ορίζοντα το 2030. Είναι φιλόδοξη όχι μόνο για τον προϋπολογισμό που δεσμεύει. Συνολικά το ΕΣΕΚ θα φτάσει να δεσμεύσει πόρους της τάξης των περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στη στόχευσή του. Περιορίζομαι να επισημάνω μόνο, όπως προείπε και ο κύριος Υπουργός πολύ σωστά, τον φιλόδοξο στόχο της ταχείας απολιγνητοποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
Και θέλω επίσης να πω, για να επιστρέψω στο κυρίω ζήτημα της μέρας μας, ότι στο ΕΣΕΚ υπάρχουν ειδικές αναφορές στην εγκατάσταση και στη λειτουργία υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αιωλική ενέργεια, περιτεύει να επισημάνουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές τις δυνατότητες στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης, του Blue Growth όπως το λέμε. Η ενέργεια που πηγάζει από τον θαλάσσιο χώρο, είτε πρόκειται για την αιωλική είτε πρόκειται για την κυματική, από τα κύματα της θάλασσας, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών με πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για να προσφέρουμε στους κατοίκους των νησιών μας ένα βιώσιμο και περισσότερο ενεργειακά ασφαλές περιβάλλον. Ο εκτεταμένος νησιωτικός χώρος της Ελλάδας, με πολλές σημαντικές ελλείψεις στην ηλεκτρική τους διασύνδεση με το κυρίως δίκτυο της υπηρετικής χώρας, το σημαντικό αιωλικό μας δυναμικό, παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη θαλάσσιων πλωτών ανεμογεννητριών για την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, η κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών θα πρόσθετα εγώ, να διευρύνει και το πεδίο των οικονομικών δραστηριοτήτων του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα της χώρας μας, που πραγματικά με τις κατάλληλες κινήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό οικονομικό παράγοντα της επόμενης δεκαετίας. Τώρα, θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι κάθε οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να είναι επωφελής και να αναπτυχθεί, θα πρέπει να εδράζεται σε ένα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικά το παράγοντας της χωροταξίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα. Η έλλειψη σαφούς χωροταξικού πλαισίου στο παρελθόν είναι κάτι που η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας το έχει εντός εισαγών πληρώσει πολλές φορές. Η έλλειψη κτηματολογίου, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ, πολύ γνωστό ζήτημα. Γνωρίζω το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωσή του. Πρόσφατα είχαμε τον περίφημο νόμο 4759 του 2020, που άνοιξε και το δρόμο για την αξιοποίηση των πλωτών αιωλικών πάρκων. Για το θεσμικό πλαίσιο, φαντάζομαι ότι περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει η αγαπητή συνάδελφος, η Γενική Γραμματέας, η Αλεξάνδρα Σδούκου. Εγώ από την πλευρά μου να επισημάνω τη συμβολή στις σκέψεις μας, στις πολιτικές που αναπτύσσουμε τώρα, των προγραμμάτων του ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μέσα από τα οποία και έχει χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Λαδακάκος. Εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να αναζητούμε καλές πρακτικές και προσπαθούμε να τις μεταφέρουμε στην ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών της χώρας μας. Η Νορβηγία στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένας προφανής εταίρος στον οποίο μπορούν να αναζητηθούν καλές πρακτικές, και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σοβαρές πρωτοβουλίες. Άκουσα προηγουμένως από τον κύριο Υπουργό την πρόθεσή του περί της αρχής του καλοκαιριού να ολοκληρωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο. Εγώ τα ακούω με πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ 2021 και 2027 προγραμματίζουμε να έχουν εγκριθεί αρχές του φθινοπόρου, ούτως ώστε να ακολουθήσουν και οι πρώτες προσκλήσεις. Μπορούμε να δεσμευτούμε ότι εφόσον υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η αγορά και οι επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε και μια γενναία χρηματοδότηση προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην ανάπτυξη των πλωτών αιωλικών πάρκων. Από την πλευρά μου, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη εντός εισαγωγικών, διψούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Παιδίσεων και ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε πραγματικές δράσεις αυξημένης προστιθέμενης αξίας και σοβαρές επενδύσεις που θα μπορούν να συμβάλλουν και στη δυναμική ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταληκτικά θα έλεγα ότι μπορούμε τα επόμενα χρόνια να αισιοδοξούμε ότι τις σημαντικές δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα θα καταφέρουμε να τις εκμεταλλευτούμε, προκειμένου και η χώρα μας να συμμετάσχει με ευνοϊκότερους όρους στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και να συμβάλλουμε και εμείς στην πρόοδο και στην ευημερία στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ακόμη μια φορά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Μία σημείωση που θέλω να κάνω και να δώσω βάρος είναι το γεγονός ότι τα πλωτά αιωλικά πάρκα είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξη επίσης έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα μας. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό know-how σε επίπεδο θαλασσών
και θαλάσσιας βιομηχανίας. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Κρατήστε το αυτό σαν υποσημείωση, γιατί μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων προέρχεται μέσα από το Υπουργείο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Και...